Πιάστε! Κεφάλι δε! Κεφάλι δε! Σα! Άγραντος Παρθένος, η Θεόν αφράστος κοίησας. Κατηγορία των εκλεκτών του καταπάξεων, που το γάρτα πνεύματος μέσα στους πόδιμοι περίκυνται και τον Θεόν αυτόν η τίμη τα όρη της πατρίδος και η συλλάτωση. Τα δε αυτόν τίμε αίματα της ελευθερίας ημών των δέντρων αρδεύωση. Όσπερ εν τη γη την φάλακα των επελέκτων επετέλησαν, ούτω και του ουρανού στρατιά, Αγίων μαρτύρων συγκροτήτων. Πεσών των πατέρων και αδελφών ημών, και υπέρ του συγχωρηθήν αυτή πάμπλη μέλημα εκουσιώντα και ακούσιων. Κληρονία, η μνήμη. Αιωνία, η μνήμη. Αιωνία, αυτόν η μνήμη. Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Ο πανηγυρικός της ημέρας από τον δικηγόρο και ιστορικό ερευνητή κ. Ιωνίδη Βάνιο. Άργε να έλθει εκείνη η μέρα και ήταν όλα σιωπηλά, γιατί τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκων η σκλαβιά. Διονύσιος Σολωμός ύμνουσε στην ελευθερία. Σεβασμιότατε, στρατηγέ διοικητά του Τρίτου Σώματος Στρατού, κυρία Γενική Γραμματέα, κύριοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχε του Αμιντέου, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιδήμαρχη, ακούραστε Πρόεδρε του Ροδόνα που μας φιλοξενεί σήμερα εδώ, μέλη του Δημοτικού και Περιφερειακού Συμβουλίου, ανώτατες πολιτικές, στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε μπροστά σε ιερό βωμό του έθνους, στα Άγια των Αγίων της πατρίδας μας. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά σήμερα εδώ, σε αυτή την μαρτυρική γωνιά της ελληνικής Μακεδονίας. Δεν είναι μία οποιαδήποτε επέτειος απελευθέρωσης όπως πολλοί νομίζουν. Μιας πόλης απλώς, αλλά ένας τετραπλός εορτασμός μνήμης θαυμάτων και παθών. Των παθών που προηγήθηκαν όπως πάντα για να φτάσουμε στην λυτρωτική ανάσταση της περιοχής και την ένωσή της με την μητέρα πατρίδα. Εδώ και στα γύρω υψώματα και χωριά εκτυλίχθηκαν μάχες αδυσόπιτες, καταστροφές, μαρτύρια, αλλά και νίκες λαμπρές και δοξασμένες. Σαν επανάληψη αρχαίας ελληνικής τραγωδίας σε αυτό το ποτισμένο χώμα, με το αγνό αίμα των νέων Ελλήνων στρατιωτών προηγήθηκαν γεγονότα οδυνηρά και καθαρτήρια που οδήγησαν όμως στην τελική λύτρωση της περιοχής. Διελαίου και φόβου περαίνουσαν την των τιούτων παθημάτων κάθαρσιν, όπως είναι και ο ορισμός της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Τιμούμε σήμερα την 105η επέτειο από την τελική νίκη του ελληνικού στρατού με την δεύτερη απελευθέρωση του Αμιντέου και των γύρω χωριών από τους Οθωμανούς κατακτητές στις 6 Νοεμβρίου του 12, τιμούμε και την νικηφόρα μάχη του Σόροβιτς της 23ης Οκτωβρίου. Τιμούμε τους θυσιαστέντες στρατιώτες και αμάχους κατοίκους την αποφράδα ημέρα της 24ης Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς, που αποτελεί την αιματηρότερη και φωνικότερη σελίδα του Πρώτου Βαλκανικού, η οποία διδάσκεται ακόμη στη Σχολή Πολέμου,
ως δείγμα του τι μπορεί να προκαλέσει ο πανικός. Αλλά τιμούμε βεβαίως και την προηγηθήσα πρώτη απελευθέρωση της περιοχής την 18η Οκτωβρίου του 12. Θεωρώ πως αυτή η περιοχή, που και κατά τον πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο έγινε θέατρο σκληρών μαχών, απέδειξε με τα στενά της ότι δικαίως αποτελεί τις δεύτερες θερμοπύλες του έθνους. Αυτό διότι όταν έπεφτε ιστορικά η περιοχή στα χέρια των εχθρών, ήταν τόσο κομβική η γεωγραφική της θέση, που η επόμενη στάση του εχθρού ήταν ο Αλιάκμονας και η γέφυρά του. Έγινε μετά την επιτυχή καθιέρωση των ελευθερίων ως επίσημης γιορτής το 2008 με προεδρικό διάταγμα, ευρέως γνωστή η πολύπαθη ιστορία του Αμιντέου, και τιμήθηκαν επιτέλους οι τόσοι νεκροί, οι οποίοι έπεσαν εδώ μαχόμενοι στο άνθος της ηλικίας τους, υπερπίστεως και πατρίδος, για να ελευθερώσουν τα αλύτρωτα αδέλφια τους. Μέχρι τότε οι κάτοικοι στέναζαν αιώνες κάτω από τη βάρβαρη καταπίεση των Τούρκων, οι οποίοι μάλιστα κατά τον τελευταίο αιώνα της κυριαρχίας τους είχαν γίνει ακόμη πιο αιμοβόροι. Ειδικά επί Αβδούλ Χαμίτ, που επωνομάστηκε και κόκκινος σουλτάνος λόγω των σφαγών που έγιναν κατά τη διακυβέρνησή του. Επίσης, διάφοροι τουρκαλβανοί μπέιδες και τσιφλικάδες της περιοχής με άθλιο τρόπο λιμένονταν τα καλύτερα χωράφια και καταπίεζαν τους υπόδουλους με βαρβαρότητα, εκμεταλλευόμενοι τους χριστιανικούς πληθυσμούς ως φθηνή εργατική τους δύναμη. Τυχαίο άραγε που και στις μέρες μας αναβιώνουν τουρκαλβανικές υποχθόνιες συνεργασίες. Ακόμα ηχούν στα αυτιά μου οι φρικαλαίες αφηγήσεις παππούδων του χωριού μου, του Ξινού Νερού, για τις συμμορίες Τούρκων που μέχρι και την εποχή του Μακεδονικού Αγώνα βίαζαν γυναίκες απαγάγοντάς τις στις χαράδρες του λόφου Κουρί, ενώ σκότωναν και λίστευαν τους κατοίκους. Πριν 105 χρόνια λοιπόν το Αμίντεο, το Ξινό Νερό και τα γύρω χωριά αντίκρισαν μετά από χρόνια σκλαβιάς και υποτέλειας το φως της ελευθερίας σαν σήμερα. Από τα δραματικά γεγονότα που προηγήθηκαν, θέλω να κρατήσουμε την πρώτη απελευθέρωση, την νίκη επί των Τούρκων στις 23 Οκτωβρίου, τη δραματική καταστροφή με το ατύχημα της Πέμπτης Μεραρχίας μετά τον ευνηδιασμό της από μικρό τουρκικό τμήμα, με τη συνέργεια Τούρκων οδηγών κατοίκων της περιοχής και ενός παλαιού κομιτατζή του Καράκομι. Λίγα λόγια, ειδικά για την τραγική όμως νύχτα εκείνης της Τρίτης, στις 23 Οκτωβρίου του 12, που η ιστορία επεφύλασε στον ελληνικό στρατό και στους κατοίκους της περιοχής μια καταστροφική και αιματηρή εξέλιξη. Το βράδυ, ο ηθήνων νους της καταστροφής, ένας τουρκαλβανός υπολοχαγός από τα Ιωάννινα, ο ΕΣΑΤ, ζήτησε την άδεια από τον αρχηγό των τουρκικών δυνάμεων Τζαβίτ Πασά να διενεργήσει επιχείρηση παράτολμη κατά των νότων της Πέμπτης Μεραρχίας με δύναμη λίγων ανδρών και 4 πολυβόλα. Όπως έγινε αργότερα γνωστό, επρόκειτο για την πολυβολαρχία του 49ου Συντάγματος Πεζικού της 17ης Μεραρχίας του τουρκικού στρατού. Ο Τζαβίτ Πασάς με μεγάλη δυσκολία έδωσε την άδειά του, απειλώντας ωστόσο τον τολμηρό αξιωματικό ότι αν έχανε τους άνδρες και τα πολυβόλα θα διέταζε τον τουφεκισμό του. Η βαλτώδης περιοχή είχε ομίχλη και το κρύο ήταν απελπιστικό. Χαρακτηριστική είναι η αφήγηση του στρατιώτη Βασίλειου Βελισσαρίου μέσα από το γράμμα του. Κρύο φοβερόν. Απελπισία. Τι θα γίνει το χάλι μας, κι εγώ δεν γνωρίζω. Οι στρατιώτες στερούνται άρτου, από την πείνα εχάλασεν οι όψεις των. Είναι αξιολύπητη η δυστυχής. Εγώ ευτυχώς επετών με τα χρήματα εις το χέρι και παρακαλών, εξοικονομούμε από άρτων, εκοιμήθην ησυχίαν χωρικού, αναμίξ με τα γελάδων και βουβάλων, εκοιμήθην ωραία και ζεστά. Στο αριστερό άκρο όμως της Μεραρχίας προς το χωριό Ροδόνας, ακούγονταν ασυνήθιστα γαυγίσματα σκύλων. Η περίπολη που έστειλε ο 5ος λόχος του 2ου τάγματος, ο οποίος βρισκόταν εκεί, σε προφυλακές, διαπίστωσαν πως στο χωριό όντως υπήρχε τουρκικό τμήμα στρατού. Ο λόχος ανέφερε αμέσως την πληροφορία στο τάγμα του, αλλά ο διοικητής του τάγματος δεν προέβησε οποιαδήποτε ενέργεια με την δικαιολογία ότι οι προφυλακές δεν είναι δική μου ευθύνη, και μάλιστα απάντησε απαραδέκτος: «Εσείς και στον ύπνο σας Τούρκους ονειρεύεστε». Αργότερα είπε στο στρατοδικείο κατά την απολογία του πως δεν έλαβε κανένα μέτρο επειδή νόμιζε ότι ο υπόψη λόχος
υπαγόταν στις άμεθες διαταγές της μεραρχίας και εκτελούσε συγκεκριμένη αποστολή στην οποία δεν μπορούσε να επέμβει δήθεν. Η παράτολμη ενέργεια του ΕΣΑΤ δεν θα μπορούσε ποτέ όμως να επιτύχει αν δεν υπήρχαν κατάλληλοι οδηγοί. Ο Μπέης των χωριών Ροδών Αφανού, ο περιβόητος Ισίν Χασάν, αναλαμβάνει να συμμετάσχει στην αποστολή βρίσκοντας ανάμεσα σε άλλους και έναν οδηγό που δούλευε ως εργάτη στα χωράφια του. Ο οδηγός αυτός δεν ήταν άλλος από τον διαβόητο κομιτατζή της εποχής του Μακεδονικού Αγώνα, τον επωνομαζόμενο από τους Τούρκους Καρά Κομίτ, μαύρος κομιτατζής. Ο άνθρωπος αυτός που δούλεψε με λύσα υπέρ του βουλγαρικού επεκτατισμού ήταν γνωστός για τις φρικαλαιότητες του εις βάρος και Ελλήνων πατριαρχικών κατοίκων του Ξινού Νερού, το οποίο τότε ήταν διοικητικό κέντρο και το μεγαλύτερο χωριό της περιοχής μας. Δέχτηκε λοιπόν η πρόταση του Ισίν Χασάν και καθοδήγησαν τους Τούρκους περνώντας τους μέσα από στεγνά μονοπάτια του Βάλτου, αλλά και όπου χρειαζόταν χρησιμοποιώντας βάρκες. Τον Βάλτο τον γνώριζε καλά από τα γεγονότα του Μακεδονικού Αγώνα της περίοδου 1903-1908. Έτσι, η πολυβολαρχία του ΕΣΑΤ βρέθηκε ανενόχλητη. Βόρεια της περιοχής Ερήπια Νέας Κόμης στις 6.30 το πρωί της 4ης 24 Οκτωβρίου, κοντά στο ύψομα 640 και σε μικρή απόσταση από τις θέσεις του εκεί εγκατεστημένου λόχου μηχανικού της 5ης Μεραρχίας, που έμελε πρώτος να σφαγιαστεί ως αμνός. Αφού έταξε τα πολυβόλα, άνοιξε πύρ στα μετόπιστεν της ελληνικής μεραρχίας, πριν ακόμη ορισμένοι βγουν σε στεγνό έδαφος από το Βάλτο, χωρίς τη σκοπή του λόχου μηχανικού να προλάβουν να καλέσουν σε συναργερμό, σκορπώντας τον όλεθρο, τον θάνατο και τον πανικό κατά κύματα. Η ηρωική αντίσταση προέβαλαν η 5η και 6η πυροβολαρχία, με φωτεινά παραδείγματα αυτοθυσίας τους διοικητές της Λοχαγούς Δελαπόρτα Σπυρίδωνα και Θεόδωρο Κοσκινά. Ο Θεόδωρος Κοσκινάς, μάλιστα διοικητής της 6ης πυροβολαρχίας, καταγόμενος από την Κέρκυρα, γεννηθεί το 1864, ενώ ο κίνδυνος είχε γίνει άμεσος και φανερός και κάποιοι στρατιώτες που έφευγαν πανικόβλητοι τον καλούσαν να υποχωρήσει, για να μην κυκλωθεί και η δική του πυροβολαρχία, απάντησε ήρεμα και περήφανα. Είναι καύχημά μας ότι μας δίνουν μια τόσο τιμητική εντολή να μείνουμε εδώ τελευταίοι και να πεθάνουμε για όλους τους άλλους. Είμαι βέβαιος, είπε στους στρατιώτες του, ότι θα κάνετε το καθήκον σας, ότι θα μείνετε ακλόνητοι και αποφασιστικοί, οτιδήποτε κι αν συμβεί, και αυτό έφραξαν. Οι Τούρκοι προβαίνουν σε επέσχυντες νέες φρικαλαιότητες και πυρπολούν τα χωριά Ξινό Νερό, το οποίο καταστρέφουν με μανία ολοσχερός, και Αμύνδιο, το οποίο έκαψαν μερικώς, εκτός από το ταχυδρομείο του, από το οποίο πρόλαβε ο υπάλληλός του να στείλει τηλεγράφημα στην Αθήνα για την καταστροφή που συντελέστηκε, τον σιδηροδρομικό σταθμό και βεβαίως το Τουρκομαχαλά. Οι περισσότεροι κάτοικοι του Ξινού Νερού και της γύρω περιοχής το είχαν εγκαταλείψει και είχαν βρει καταφύγιο πολλοί από αυτούς στα Σέρβια και άλλες νότιες περιοχές, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι κάποιες γυναίκες φεύγοντας άφηναν σε κρυφά σημεία τα παιδιά τους και τα περιμάζευαν οι επόμενοι κάτοικοι που έφευγαν και αυτοί αλόφρονες. Η αγριότητα των Οθωμανών ξέσπασε πάντα πάνω σε 40 υπέργυρους κατοίκους που αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν το χωριό τους στο Ξινό Νερό και συγκεντρώθηκαν από τους Τούρκους σε ένα στάβλο που τους έκαψαν ζωντανούς, ενώ τα οστά τους πετάχτηκαν από τους Τούρκους σε μία τρύπα και μετά την οριστική απελευθέρωση, μέσα σε πάνδημο θρήνο, τάφηκαν σε ομαδικό τάφο. Άλλοι 20 περίπου διασώθηκαν όταν ο Τουρκαλβανός κλειδούχος Οσμάν του σιδηροδρομικού σταθμού Ξινού Νερού τους έκρυψε στο υπόγειο της αποθήκης του σιδηροδρομικού σταθμού και παραπλάνησε τους Τούρκους ώστε να μην τους ανακαλύψουν. Από την οργή των Τούρκων δεν γλίτωσαν ούτε τα ζώα, ειδικά οι χείροι, τα οποία κατέσφαξαν με μανία. Το δε σχολείο του χωριού, που πριν 3 χρόνια είχε λειτουργήσει, πυρπολείται όπως και οι εκκλησίες του. Ο στρατός όμως το μεταξύ, μετά από αυστηρή τηλεγραφική εντολή του αρχιστρατήγου διαδόχου Κωνσταντίνου, ανασυντάχθηκε. Δημιουργείται τμήμα στρατιάς, το οποίο αποτελείται από την 5η Μεραρχία και από σπάσματα ευζώνων, υπό την ηγεσία του συνταγματάρχη μηχανικού Στέφανου Γενάδη. Και έτσι φτάνουμε στην ημέρα της λύτρωσης, την 3η-6η Νοεμβρίου 1912, και στην οριστική απελευθέρωση της περιοχής Αμυνδαίου. Στις 11 το πρωί, 5η Μεραρχία, υπό την νέα διοίκησή της, προελάβνει μέσω της οδού Πτολεμαΐδος Βέβης. Η 4η Μεραρχία, με διοικητή τον υποστράτηγο Κωνσταντίνο Μοσκόπουλο, κινούνταν ήδη περίπου από τις 7 το πρωί από το χωριό Μανιάκι, μέσω της οδού που το συνέδεε με τη Βεγόρα, προχωρώντας κοντά στην όχθη της λίμνης.
Το υπηκό της προπορευόταν της εμπροστοφυλακής και μετά από σκληρή μάχη κατέλαβε τη γέφυρα της Βεγόρας. Στη μία το μεσημέρι, η τέταρτη μεραρχία μπαίνει στο κατεστραμμένο αμύντιο απελευθερώνοντάς το οριστικά, σκορπώντας συγκίνηση στους λίγους κατοίκους που ήταν ακόμη εκεί και προωθεί τμήματά της προς τη στενοπό Κλειδίου. Η πολύπαθη πέμπτη μεραρχία, αφού προέλασε, έφτασε στις 3 το μεσημέρι κεφαλή της κύριας φάλαγγάς της στη διακλάδωση της οδού προς το αμύντιο, όπου δέχτηκε μόνο αραιά πυρά πυροβολικού. Το ξινό νερό είχε και αυτό απελευθερωθεί και στέκονταν εκεί τα ερείπια της καταστροφικής εις βάρος του μανίας των Οθωμανών. Και μια υπενθύμηση σημαντική. Γενικά η πέμπτη μεραρχία έχει το δικαίωμα να λέει ότι ίσως έχασε τα πάντα εκτός από την τιμή. Οι μαχητές της μπορούν με υπερηφάνεια στη ταινία του μεταλλίου τους να έχουν τη διακριτική διεμβολή Σόροβιτς, που θυμίζει τις ηρωικές και πολύ νεκρές μάχες στην περιοχή γύρω από το Σόροβιτς, τους νικηφόρους αγώνες του Κομάνου, της Βίγλιστας και της Κοριτσάς. Τα ψυχικά στοιχεία της πέμπτης μεραρχίας ήταν θαυμαστά και παρά το γεγονός ότι είχε χάσει το 50% της δυνάμεώς της, αλλά και μεγάλο αριθμό των αξιωματικών της, συνέχισε να μάχεται χωρίς ενισχύσεις, με τετραπλάσιο εχθρό, γι' αυτό και αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Οι αξιωματικοί της πολέμησαν με απαράμιλο θάρρος, γενναιότητα, υψηλό φρόνημα και παρά τις δυσχερέστατες συνθήκες του πανικού, οι περισσότεροι έμειναν στις θέσεις τους και με ηρωική αυτοθυσία έπεσαν, εκτελώντας διαταγές ανωτέρων, σταθεροί στις αρχές τους, αγωνιζόμενοι για την πατρίδα. Το αποδεικνύουν μάλιστα τα στατιστικά των θυμάτων της πέμπτης μεραρχίας αυτό. Σημαντικό είναι όμως και το νόημα και μήνυμα της σημερινής επετείου που πρέπει να αποτελεί πηξίδα για όλους τους Έλληνες. Το μήνυμα είναι πως τίποτα δεν χάνεται οριστικά αν δεν αποφασίσουμε εμείς ότι χάθηκε. Καμία ήττα δεν είναι οριστική όσο η θέληση και η πίστη στον αγώνα φωλιάζουν στις καρδιές των Ελλήνων σε οποιοδήποτε πεδίο μάχης, στρατιωτικό, πολιτικό και οικονομικό. Η πέμπτη μεραρχία με την αναδιοργάνωσή της και ο ελληνικός στρατός μετέτρεψαν με πίστη, επιμονή και πείσμα την ήττα σε περίλαμπρη τελική νίκη. Μας παραδειγματίζουν λοιπόν και εμάς για τις σημερινές δυσκολίες, όπως και την ηγεσία. Αν εμείς δεν παραδώσουμε τα όπλα της μάχης, καμία μάχη δεν έχει κριθεί οριστικά εις βάρος μας. Οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι ο περίγυρός μας είναι και πάλι ασταθής και επικίνδυνος. Ότι κάποιοι από τους γείτονές μας εξάγουν τα εσωτερικά τους προβλήματα με επιθετικότητα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για την ενίσχυση και ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων. Χωρίς ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, η ελευθερία της Ελλάδας τίθεται σε απειλή άμεση. Είναι λοιπόν φεδρές οι ιδεολειπτικές αρνήσεις ενίσχυσής τους σε αντιδιαστολή με την κοινωνική πολιτική. Χωρίς ένοπλες δυνάμεις ισχυρές, δεν υπάρχει ούτε ελευθερία, ούτε ανεξαρτησία, ούτε κοινωνική πολιτική. Παρακολουθούμε με ανησυχία την κλιμάκωση των εντάσεων του απολυταρχικού νεοσουλτάνου της Άγκυρας. Αμφισβητεί τις συνθήκες που καθόρισαν τα σύνορά μας, αλλά ξεχνά ότι πριν από αυτές τις συνθήκες μας, ξεχνά ότι υπάρχουν κι άλλες, οι οποίες πιθανόν να αναβιώσουν. Καθόλου συμφέρουσες γι' αυτόν και θα έπρεπε να μην παραβιάζει τις υπάρχουσες και να μην προκαλεί. Για να μην θυμίσω το ενισχύει ακόμη και κακώς μη τιθέμενο έντονα καθεστώς ευρείας αυτονομίας που η συνθήκη της Λοζάνης αναγνώρισε για τις νήσους Ύμβρο και Τένεδο, τις οποίες η Τουρκία καίτει αμυγός ελληνικές, τις αφελήνησε εκδιώκοντας απάνθρωπα τους Έλληνες που αποτελούσαν το 100% του πληθυσμού τους και εγκαθιστώντας επίκους από τα βάθη της Ανατολίας. Αυτά πρέπει να τα θυμίζουμε στη σημερινή Τουρκία, που έχει το θράσος να μιλά για παραβιάσεις της συνθήκης της Λοζάνης, όπως επίσης να θυμίζουμε και την τύχη των 300.000 Ελλήνων της πόλης, συγκρίνοντας τη τύχη τους με αυτή των μουσουλμάνων Ελλήνων πολιτών στη Θράκη. Ακόμη στις μέρες μας παρακολουθούμε μία ανίερη συμμαχία, πάλι μεταξύ Αλβανίας και Τουρκίας, που αποσταθεροποιεί ολόκληρα τα Βαλκάνια και επιθετικά λειτουργεί εις βάρος όλων των χριστιανικών χωρών της περιοχής. Ο Έντι Ράμα ως μακρύ χέρι του Ερντογάν
άλλη μία φορά έθεσε σε εφαρμογή σχέδιο αφελληνισμού της Βορείου Ηπείρου, ξεκινώντας από την Χιμάρα και γκρεμίζοντας παράνομα τις περιουσίες μόνο των ομογενών μας. Καταπατά το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, καταπιέζοντας τη συμπαγή ελληνική μειονότητα, προσπαθώντας να την εξωθήσει σε έξοδο από τα πατρογονικά της εδάφη, ενώ ζητά να γίνει ΦΕΦ μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθώντας ίδια πολιτική με αυτή των Τούρκων παλαιότερα στην περιοχή. Παράλληλα, ανακαίνισε με τους Τούρκους στρατιωτική βάση ελικοπτέρων στο Βεράτι, στην οποία θα σταθμεύουν τουρκικά ελικόπτερα με επιθετικό προσανατολισμό και τα οποία σε οποιαδήποτε ατυχή εξέλιξη θα μπορούσαν να προσβάλλουν, μεταφέροντας και ειδικές δυνάμεις, την Δυτική Μακεδονία και τα ενεργειακά πεδία της μέσα σε 40 μόλις λεπτά. Είναι καιρός λοιπόν να θυμίσουμε και στους φίλους κατά τα άλλα Αλβανούς το πρωτόκολλο της Κέρκυρας του 1914, με το οποίο αναγνωρίζεται με την υπογραφή των ιδίων, άπαξ διαπαντός, η αυτονομία της Βορείου Ηπείρου. Την ώρα μάλιστα που αποστεθεροποιούν τα Βαλκάνια, οδηγώντας σε παράνομη και μη προβλεπόμενη ένωση των αλβανικών κρατικών θεσμών με αυτούς του Κωσόβου, εμείς οφείλουμε να ζητήσουμε να σεβαστεί απλώς τα διεθνώς αναγνωρισμένα και ενισχύ κείμενα που και η ίδια υπέγραψε, παιδαγωγώντας τους παράλληλα, ώστε να μην λειτουργούν καιροσκοπικά εις βάρος και άλλων γειτονικών κρατών. Επίσης, μετά από ταραχώδεις εξελίξεις, στη βόρεια γείτονά μας, ελπίζουμε ότι τώρα θα προβούν αυτοί με θετικό τρόπο στα απαραίτητα βήματα που οφείλουν επιτέλους να κάνουν, ώστε να μην σφετερίζονται την ελληνική ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά, να πάψουν τον πεδαριώδη και αστήρικτο αλυτρωτισμό και να αποδεχθούν μια ονομασία που δεν θα δημιουργεί τεχνητά προβλήματα στις σχέσεις μας, ώστε να τους βοηθήσουμε να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε πρέπει να καταλάβουν πως οι μόνοι που επιθυμούμε να τους βοηθήσουμε στην περιοχή είμαστε εμείς. Κλείνοντας, θα ήθελα να θυμίσω τα λόγια του μεγάλου οραματιστή και Έλληνα πατριώτη του Ίωνα Δραγούμη, που έδωσε τη ψυχή του για τη Μακεδονία. Τα λόγια για τον ηρωικό θάνατο του γαμπρού του, Μακεδονομάχου Παύλου Μελά, τα οποία κάλλιστα θα μπορούσαν να αφιερωθούν και στους ήρωες που σήμερα ταπεινά τιμούμε εδώ σε αυτό το ιερό σημείο της Ελλάδας. Ο θάνατός του είναι ζωή στους κουρασμένους από τη μετριότητα του κόσμου. Ο θάνατός του ανασταίνει τους κοιμισμένους, ταράζει τους μαργωμένους, δυναμώνει τους αδύνατους, δροσίζει τους διψασμένους. Ο θάνατος του νέου, ο θάνατος του ωραίου, ο θάνατος του Ανδρίου, ψυχή, ψυχή ωραία, γλυκιά πενταπάρθενη, που ερωτεύτηκες τον θάνατο, δίδαξέ μας, ω, μάθε μας να μην πονεί και να μην καίει το αντίκρισμα της αγωνίας σου, ψυχή ωραία και πενταπάρθενη. Ζήτω το μαρτυρικό αμύνταιο, ζήτω το έθνος των Ελλήνων. Παρουσιάστε